Τι θα γίνει εδώ πέρα που το κεφάλι το πάνω θα λειτουργήσει και θα γεμίσει πράγματα που δεν ήξερε από την Άρια Δαμουλάκη, από τη στήλη αυτό το ξέρεις αυτό. Πάρα πολύ. Πήγαινε λίγο, ένα κλικ λίγο πιο πίσω. Εκεί είσαι. Δηλαδή, σας παρακαλώ, έτσι αγαπημένοι. Ναι, είναι Γιάννη. Καταπληκτικό. Δηλαδή, κοιτάξτε. Γιάννη, όχι, όχι θέλαμε από λίγο από την άλλη κάμερα. Και αυτή είναι Γιάννη, λίγο αυτή τώρα αρμενίζει. Η βαριά, η στραβά αρμενίζουμε μόνοι μας. Γιάννη, λίγο αρμένισε. Αλλά. Φαίνεται, δεν ναι, στο γενικό φαίνεται το ότι είναι το παπούτσι. Θα ήθελα λίγο το γενικό, γιατί είναι το παπούτσι ότι είναι. Εκεί. Λίγο, λίγο είναι μπροστά, διπλό, εκεί. Το βλέπετε. Δηλαδή, black and white, τι ωραίο πράγμα. Πω, τι μόδα λανσάρεις, Δαμουλάκη. Δηλαδή, είσαι και η Μαντόνα, κατάλαβες. Ποια είσαι, Δαμουλάκη. Ποια Άρια είσαι. Λοιπόν... Ωραία, λυστές σου. Να σε ευχαριστήσουμε. Κάτσε και ξεκίνα. Να σε ευχαριστήσουμε. Και τότε δεν έχεις δει όμως. Δαχτυλίδι. Καλά, δαχτυλίδι, φιόγκο και αυτά, δηλαδή είσαι και πολύ μπροστά, έτσι, είσαι... Νάτα. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Και ταιριάζει και εντάξει, με νομίζω μας. Ότι είπες τα πάντα για σήμερα. Θέλουμε πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν κοντά μας και μας δειγμάτισε σήμερα τα ρούχα, τα παπούτσια και τα μαλλιά. Εμένα πιο μπροστά θέλει. Ναι, εκεί. Πρόσεξε όμως, γιατί είσαι εκεί για πολύ παραδόθε. Εντάξει, γιατί σε βλέπω κάτω κατάσκελα. Είναι το ανάσκελα. Σε ζαλίσαμε. Και είσαι και λίγο ψηλά, ζαλίζεσαι σήμερα. Είσαι και γλωσσοπλάστης, σε λατρεύω, μωρό μου, σε ναι, τη γλώσσα μου δεν τη χρησιμοποιώ μόνο για να τρώω και να... Από τη γλώσσα ξεσπερνάει και η αίσθηση πια του... Όταν δοκιμάζουμε κάτι, η γλώσσα δεν είναι, όχι, ως μη, είναι μύτη. Ναι, αλλά από τη γλώσσα. Άμα η γλώσσα δεν δουλεύει, δεν μπορείς να μυρίσεις. Αλήθεια. Και άμα δεν μυρίζεις, δεν έχεις γεύση. Γιατί νόμιζα να μου λέγεις, άμα δεν μυρίζεις, δεν έχεις γλώσσα. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορική αναδρομή των παιχνίδιων. Των ερωτικών ή γενικά? Των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και εμείς παίζουμε. Επί τραπέζια και τέτοια, γιατί? Ανάλογα ποια παιχνίδια. Μήπως εννοεί τα Playmobil. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια που υπήρχαν στην αρχαιότητα και υπάρχουν μέχρι και σήμερα το 2016. Πάρα πολύ ωραία. Για ξεκίνα την αναδρομή καταρχήν, σου. Καταρχήν, να πούμε ότι τα παιχνίδια είχαν μεγάλη πολιτική σημασία. Παίζουν ακόμη και τα ζωάκια, παιχνίδια, όπως που τρέχουν, που... Παιχνίδια παίζει και η ζωή, αγάπη μου, δηλαδή. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως παίζει η ζωή, παίζουν και τα ζωάκια, παίζουν και τα παιδάκια, όμως. Έτσι, τα παιδιά παίζουν. Με το που γεννηθούν, αρχίζουν και παίζουν τα χεράκια τους, τα ποδαράκια τους από τη γέννησή τους. Μετά αρχίζουν και παίζουν με τις κουδουνίστρες, μετά παίζουν με μπάλες, μεγαλώνουν, μετά παίζουν με τα συνομιλικά τους, ανταγωνίζονται και μπαίνουν και στο ομαδικό παιχνίδι. Εκεί πλέον γίνεται πανικό. Στην ομαδικότητα. Ναι. Είναι τα μήλα, η αμπάριζα, το κρυφτό. Λένε γενικά ότι... Το παιχνίδι και που παίζουν τα παιδιά μας βοηθάνε στον χαρακτήρα τους, στο να φτιάχνουν χαρακτήρα, στο να ομαδοποιούνται, ναι, να είναι πιο κοινωνικά, να έχουν έναν ανταγωνισμό. Όλα αυτά μέσα σε ένα παιχνίδι. Στην αρχαία Ελλάδα μας λένε ότι το έδιναν πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη αξία και λέγανε ότι όταν ένα παιδί συμμετέχει σε κάποιο παιχνίδι, ναι, αγώνισμα ή κάτι, μα ουσιαστικά... Του κάνει πάρα πολύ καλό, προφανώς, και του δίνει παραπάνω γνώση από αυτές που πρέπει. Και τι άλλο έχεις να μας πεις, κυρία Δαμουλάκη? Το βοηθάει. Δει, μισό λεπτό. Κυρία Δαμουλάκη, αυτό το θέμα σας, τι άλλο? Κοίταξε, το παιχνίδι ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό από τα πρώτα χρόνια της ζωής, ενώ δεν σε βλέπει κανείς.
ενός ανθρώπου από πάρα πολλές απόψεις. Πρώτα για την κινητικότητα, ε. Πολύ σωστά λέω, να με διορθώνεις. Κρύψω άλλες. Για την κινητικότητα πρώτα. Μπορείς ωστόσο να μου λέω να διαβάζεις. Όχι, δεν διαβάζω, κάτι λέγαμε εκεί με το κοινό. Λοιπόν, για την κινητικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει το παιδί να ορίζει το σώμα του. Μέσα από το παιχνίδι λοιπόν μπορεί να ορίσει το σώμα του. Το μυαλό του να μπορεί να περιορίσει ή να αφήσει τις σκέψεις ελεύθερες. Έκανε μια παύση για να γεμίσει καύσιμα. Τέλος πάντων, στην αρχαία Ελλάδα δίνανε αξία στα ομαδικά παιχνίδια. Και αυτό είναι και όργια. Και κάνανε, δημιουργούσαν, δίνανε αγωγή στα παιδιά, έτσι ώστε να παίζουν, να τηρούν κανόνες, πιστά τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού. Επίσης, παίζανε και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, γιατί και αυτό τους βοηθούσαν, οπότε μετά στις ελεύθερες τους ώρες πηγαίνανε σε αγώνες ή παίζανε και αυτοί ομαδικά παιχνίδια. Ο Πλάτωνας έλεγε στους γονείς ότι μέχρι 6 ετών τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα ό,τι θέλουν, αρκεί να έχουν μία κατένθηση. Μία κατένθηση τα οποία μετά θα τους οδηγήσει στα επαγγελματικά τους, στην επαγγελματική τους κατένθηση που θα ακολουθήσουν αργότερα. Ο Αριστοτέλης μας έλεγε και συμβούλευε στους γονείς να δώσουν ένα πρωτότυπο δώρο στα παιδιά, κάτι πρωτότυπο. Έτσι ώστε θα τους έκανε πιο δημιουργική τη φαντασία τους. Μετά ο Ιπποκράτης έλεγε στους γονείς να έχουν στεφάνια και να τρέχουνε και τα παιδιά να παίζουν. Γιατί στους γονείς θα ασκούταν σωματική, πώς θα κάνανε γυμναστική, ρε παιδί μου, γονείς. Ναι, οι γονείς, ναι. Και τα παιδιά θα παίζανε συγχρόνως. Μετά είναι και ο... Επαμεινώντας. Όχι, καμία σχέση. Δεν το λέει πουθενά μέσα. Είναι ακόμη σε άλλο. Μα δεν σου λέει αυτό συγκεκριμένα. Σου λέει πολύ γενικά, γι' αυτό δεν θα πω και το όνομά του. Και ένας άλλος μας περιγράφει 50 παιχνίδια που παίζανε τα αγόρια και τα κορίτσια. Παλιά, που ήταν οι κέρνες, οι πύλινες κούκλες, τα κοριτσάκια, τα μικροσκοπικά είδη νοικοκυριού. Τα κουζινικά που λέγαμε εμείς. Ναι, τα στεφάνια. Ξέρετε τι είχα πάει στην Αταστοφάκια. Καταρχήν, εγώ πρέπει να σου πω ότι είχα όλο το στοφοχωριό. Κι εγώ. Είχα και το σαλούν. Στο δωμάτιό μου από πάνω, στη βιβλιοθήκη μου, είχε πάρει η γιαγιά μου όλα τα Playmobil, δηλαδή το κάστρο, τους αυτούς, το αυτοκίνητο, τους γερανούς. Αυτά ήταν, ναι, τα είχε ο αδερφός μου γερανούς και τέτοια. Το στροφοχωριό το είχα όλο, το θυμάσαι με το καφέ, με το μπλε, το καπάκι, ναι, το από πάνω που βάζαμε επίσης. Τα πόνι. Τα πόνι όχι, η αδερφή μου τα είχε. Πάρα πολύ ωραία με τα χρωματάκια και τις καρδούλες που τα βάφαμε. Ναι. Εγώ κάτι άλλο ξεκίνησα να σου πω, που το ξέχασα, συνέχισε και θα ξανα... Τι έλεγες πριν λίγο? Είστε καλά σου. Πριν λίγο έλεγα για κάποια παιχνίδια, μερικά είπα. Για τα κουζινικά. Α, ναι, να, στην ανιψιά μου αυτό ήθελα να σας πω, ότι της είχα πάρει κουζίνα, πλυντήριο και της είχα πάρει και πάνω και καλά ντοματάκια και τέτοια και μαγείρευε. Αυτά που βάζα. Ξέρεις τι ώρα που είναι για τα κοριτσάκια, ασχολούνται πολλές ώρες. Σιδεροτήριο. Δεν είχαμε εμείς τέτοια, βρε. Όχι, εμείς δεν είχαμε. Εγώ είχα. Τι? Μαύρες τσάντες, κούκλες, Μπάρμπι. Α, Μπάρμπι βέβαια. Επίσης, ξέρεις ότι... Εσά κοριτσάκια παίζαμε πάρα πολύ. Και να σας πω και κάτι... ότι μεγάλες εταιρείες με ηλεκτρικά είδη σπιτιού, κουζίνες, κούπες... Βγάλανε αργότερα, όπως βγάλανε αργότερα δέκερ, κανονικότατες... Κρυπάνι για τα αγόρια. Ναι, σκούπες κανονικότατες, Γιάννη, που σκουπίζει η μαμά και δίπλα σκουπίζει η κόρη, όχι όμως παιχνίδι, όπως και πλυντήριο που το βάζεις με νερό και μπρίζα και πλένει... Τα ρουχαλάκια της Μπιμπιμπό. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, που λέτε στην τουρκοκρατία μας, ναι. Μα τα παιδιά παίζανε παιχνίδια με ελληνικές ρίζες. Είχανε βέβαια και παιχνίδια από το Βυζάντιο. Θεατρικά. Όχι, κανονικά παιχνίδια και από το Βυζάντιο. Όπως είχανε και από άλλες εθνικότητες παιχνίδια.
Τότε τα παιδιά παίζανε στο λεγόμενο αλόνι, αν έχετε ακουστά. Mm-hmm. Κατά την Τουρκοκρατία αυτό. Αλόνι, το σαλόνι, ναι. Εκεί παίζανε πετροπόλεμο, ξυφομαχία με τα ξύλα. Ναι, με ξυφομαχία με τα ξύλα. Ναι. Επικίνδυνο παιχνίδι βέβαια για τα παιδιά να πούμε σήμερα. Να μην παίζουν δύο πράγματα γιατί είναι επικίνδυνα. Ναι, μπορεί να σου φύγει μία ξυλιά. Δεν το συζητάμε. Έπειτα κατά τα χρόνια της κατοχής, τα παιδιά ήταν πιο καχιακτικά, πιο αδύναμα και δυστυχώς ήταν τέτοιες εποχές τότε που δυσκολευόντουσαν να... Οι γονείς κοιτάζανε πώς θα εξασφαλίσουν ένα φαγητό για το παιδί. Πώς θα πάει να παίξει. Παίζανε βέβαια, αλλά πολύ λίγο. Έπειτα με τα χρόνια, αναγκάστηκαν παιδιά από μικρής ηλικίας να δουλεύουν. Με αποτέλεσμα να μην χαίρονται τόσο πολύ το παιχνίδι, αλλά και πάλι από μόνα τους έβρισκαν τον ελεύθερο χρόνο είτε να παίξουν με το συνομιλικό τους ή οτιδήποτε, έτσι ώστε να ασκήσουν ένα παιχνίδι μεταξύ τους, είτε έστω ένα πείραγμα που λένε. Όπως είπαμε, το παιχνίδι μας ασκεί στο σώμα, δύναμη ασκούμαστε γενικότερα, μας ασκεί το πνεύμα μας, μας φτιάχνει χαρακτήρα, μας κοινωνιολογία. Ναι. Όχι. Κοινωνικολογία. Ναι, βάκια. Anyway, παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα, το παιχνίδι είχε και έχει αξία. Σωστά. Επίσης, να σας πω και κάτι που παρέλειψα. Λέγανε στην αρχαία Ελλάδα ότι όταν ένα παιδί τηρούσε πιστά τους κανόνες του παιχνιδιού, τότε σήμαινε ότι μεγαλώνοντας θα σεβότανε... Και θα ακολουθούν... Την ίδια μου σε ζωή, με τι άλλο. Ναι, πιστά και τους νόμους της πατρίδας του. Πολύ σωστό αυτό, μπράβο, πολύ μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, επίσης, έχουμε χρόνο? Βέβαια. Έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά παιχνίδια, τα οποία σε μερικά έχουν αλλάξει και τα ονόματα. Γιατί από τότε μέχρι τώρα έχουν μετατραπεί. Ναι, μπορεί να είναι παρόμοια και να αλλάζουν σε μια μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Για πες μου να τα βλέπω εγώ. Αμπάριζα. Λοιπόν, μπράβο. Ναι. Σόπα. Και όμως υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε, ναι, υπήρχε. Και γκαζές. Λοιπόν, το ένα είναι η αιώρα. Η λεγόμενη κρεμάστρα. Μα αυτή την έχουμε και τώρα στα σπίτια μας και κάνουμε. Ναι. Είναι η ακινήτινδα. Είναι, έχετε αγραμματάκια, ακούνετε και αγέλαστα. Και ή στρατιωτάκια. Αγέλαστα. Ακούνητα, μίλητα. Ναι. Μέρα ή νύχτα. Εμείς λέγαμε αγραμματάκια, ακούνητα, μέρα ή νύχτα. Ναι. Αυτό. Και ήταν και τα στρατιωτάκια. Είναι η αμπάριζα, το κυνηγητό που μας είπε η Εύη. Ο ασκολιασμός. Είναι το παιχνίδι, λέει, ισορροπίας. Κάτσε το κουτσό, ας πούμε. Μάλλον, αυτό πιστεύω κι εγώ, γιατί κι εγώ είχα μείνει και λέω, μα τι είναι αυτό, ρε. Είναι ο αστραγαλισμός, είναι τυχερό παιχνίδι με ζάρια. Μπαρμπούτι. Ακούτε βέβαια ονόματα, κάτι να σας πω και κάποιο άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες τώρα. Μ' αρέσει εσύ που βλέπουμε πώς λεγόντουσαν τα παιχνίδια του τότε, τώρα. Ναι. Στην αρχαία Ελλάδα ή με το ονομασίες τους. Βασιλίνδα. Ποιο παιχνίδι λέτε να ήταν αυτό? Αστυνόμοι και κλέφτες. Ας το κάνω. Βασιλίνδα. Ακούστε ονομασία, ρε παιδιά. Το πιστεύεις ότι μπορεί να λέγαμε Βασιλίνδα? Βασιλίνδα. Τίποτα. Ξέρετε, τι σημαίνει, Βασιλίνδα, ποιος ξέρει? Κανείς. Διελκυστίνδα. Μωρέ. Είχε κάτι σε το δά. Το δεύτερο. Διελκυστίνδα. 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 Είναι και παράξενες. Και το λέγανε αυτά παιδιά, πάνε να παίξουμε διελκυστίνδα. Μα είμαστε με τα καλά μας. Και όμως λέγανε αυτές τις λέξεις, ρε παιδιά. Το τράβηγμα, λέει, το σκηνιό που τράβαγαν από το ναι, από τη μία μεριά και από την άλλη που τραβούσανε. Αυτό το παίζαμε. Είναι δύσκολα όλα, οφείλω να ομολογήσω. Ναι, γι' αυτό τα διαβάζω αυτή τη στιγμή. Όλα τελειώνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Κολοβισμός. Κρυπνίδα. Δηλαδή είναι με τέτοιες ονομασίες. Κολαβισμός είναι το μπιζ. Αυτό. Μπιζ.
Αυτό ήταν για το πες και τα υπόλοιπα. Λέει κρικυλασία, παιχνίδι λέει με το κρίκο, με το Στεφάνι, το στρογγυλό ρε παιδιά. Το hula hoop εν ολίγης. Ναι, ναι Στεφάνι, έχουμε άλλο Στεφάνι, όχι. Έχουμε και το πρωτομαγιάτικο. Α, για παιχνίδι λέμε. Λοιπόν, κρυπτίνδα. Κρυπτίνδα. Είναι το γνωστό κρυφτό. Άκουρα. Και στην τουρκοκρατία το κρυφτό το λέγανε κλέφτικο. Ναι. Γι' αυτό λέει σφύρα μου κλέφτηκα. Ναι, σφύρα μου κλειφά δηλαδή. Κοίτα τι ωραία πράγματα που μαθαίνεις από την παλιά εποχή. Ναι. Τα πεντέληθα είναι τα γνωστά σε όλοι μας πεντόβολα. Τα πεντόβολα. Ναι. Εμείς τα λέγαμε πλακάκια. Το σινάκι. Τι είναι το σινάκι, παιδιά? Τι είναι? Το γνωστό σχοινάκι. Α, απλά είχαν βγάλει το χ. Ναι, δεν είχαν το χ τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Μετά ήρθε το χ. Μετά κάνανε μετατροπές. Ξέρεις τι σημαίνει president? Αμέ. Τι? Δώρο. Πρόεδρος. President είναι το δώρο. President είναι ο... Sorry. Ναι, sorry. Το με το δεύτερη. Συγγνώμη, ναι, τι είναι, πρόεδρος, resident τι είναι. Resident. Ναι. Resident σκέτο. Ναι. Χωρίς το πει. Είναι president όχι. Και resident. Το διαμέρισμα. Διαγράφω, όχι. Όχι. Θα σας πω, είναι το ρόεδρος. Καλή, όχι, καλή. Όχι, ουσιαστικά το resident σημαίνει κάτι. Σημαίνει αυτός που είναι μόνιμα, που είναι εκεί. Που είναι το στάνταρ, κατάλαβε. Ναι, αλλά ήταν όχι, ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό. Anyway, με τα χρόνια έχουν γίνει, ξέρουμε ότι πήγαν... Μεταποίησης των ονομάτων, μπήκαν και νέοι όροι, προφανώς, νέοι κανόνες. Νέοι κανόνες, μετατράπηκαν λίγο τα παιχνίδια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, βγήκαν καινούργια. Μια μικρή μετατροπή. Προσθεθήκαν και άλλα. Ναι, έτσι πέρα. Αυτά είχαμε να πούμε. Πάρα πολύ ωραίο ήταν το θέμα σου. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Θέλετε να πάμε να βγούμε τώρα προαύλιο να πάμε για ένα παιχνίδι και να γυρίσουμε ένα βιντεάκι για να κλείσουμε. Την είχε την διπλόμηγα. Ναι. Την είχε. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Από εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, αλλά δεν φεύγετε γιατί γυρίζουμε με το βιντεάκι το καταπληκτικό. Και εμείς ωστόσο λέω να παίξουμε ένα παιχνίδι σήμερα στο προαύλιο, είστε. Είμαστε. Φύγαμε, παρακαλώ.